Το κράτο τρομοκρατών του Ισραήλ επιτίθεται βία και ανήθικα στου μουσουλμάνου στην Ιερουσαλήμ που δεν έχουν άλλο σκοπό από το να προστατεύσουν την ιερότητά του και να διεκδικήσουν το σπίτι και την πατρίδα του εδώ και χιλιάδε χρόνια, κατήγγειλε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπτα Ιμπερτογάν σε ομίλια του στον Τιγιαρμπακύρ μετά την εισβολή των Ισραηλινών στο τέμενο Αλ-Αγτσα την τελευταία ημέρα του Ραμαζανιού. Κόβοντα έτσι κάθε επικοινωνία με το Ισραήλ, αλλά και πλέον εκθέτοντα τι άλλε μουσουλμανικέ χώρε που επιχειρούν προσέγγιση. Με το Ισραήλ, όπω η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Αίγυπτο κλπ. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα, ότι απομακρύνεται επί του παρόντο η πιθανότητα επαναπροσέγγιση στελαβή και η έκθεση σε κίνδυνο μια τεράστια ελληνική επένδυση στι ελληνο-Ισραηλινέ σχέσει. Αλλά δυσκολεύει και τι φιλικέ προ την Ελλάδα αραβικέ χώρε να συνεχίσουν τη δική του πολιτική προσέγγιση στο Ισραήλ, ενώ ενισχύει τη θέση του Ρετζέπτα γι' ω ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου. Οι Ισραηλινοί ανήσυχοι από την εξέλιξη δεν αποκλείουν στρατιωτική επιχείρηση στην πολύπαθη Γάζα, ενώ ζητήθηκε από την Αίγυπτο και το Κατάρ να ειδοποιήσουν τη Χαμάς για μια τελευταία ευκαιρία αποκλιμάκωσης.